Γεια σου αγαπημένη μου και αγαπημένη μου. Τι κάνετε, τι όμορφα σήμερα που είναι. Εσύ που, εκεί που είσαι, πώς είναι, είστε καλά. Ελπίζω τα έφερα όλα. Τώρα τι να σου πω. Ό,τι δεν έφερα, είδομαι. Είδομαι. Τι κάνετε, πώς είστε. Χρόνια πολλά να πούμε. Να είμαστε καλά. Και είμαστε έτοιμοι. Δεν ξέρω αν είσαι έτοιμη. Δεν ξέρω αν είσαι έτοιμη. Θα δείξει. Θα δείξουν όλα. Είναι ένα διαφορετικό κορεάτικο live σήμερα, να ξέρεις. Διαφορετικό, διαφορετικό. Το ζητάς. Δεν έχω πολλά καλλιτικά κιόλας από το Big Woman. Ό,τι έχω, θα κάνουμε τη ρουτίνα μας και μετά θα κάνουμε και ένα μακιγιόζο. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλά. Λοιπόν, έβγαλε. Αλλού πήγαινα να σου φέρνω τα καλλιτικά. Αλλού για τις αντιλιακές. Δεν πειράζει. Ό,τι ζητάτε. Όπως μπορώ να βοηθήσω, το βοηθάω. Λοιπόν, λογικά κάπου εδώ είμαστε έτοιμοι. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Πάω να βάλω τη μαλούρα στην άκρη. Περίμενε. Να βάλω αυτά τα τζιριμπόνια που τα βάζουν οι τέτοιες. Εντάξει, και εγώ τα βάζω. Όταν έχω ισιώσει το μαλλί δεν θέλω να το χαλάσω. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Καλά είσαι. Καλά δεν είσαι. Ωραία. Λοιπόν, σου γύρισα σε TikTok τον καθαρισμό. Εδώ τι είναι. Α, λέω. Λέω μήπως δεν έγραψα καλά. Τον καθαρισμό μου λοιπόν με το cleansing foam από πρώη αλουρών τη σειρά που αγαπώ. Μετά έκανα και το peeling, το gel, που σου γύρισα ένα βίντεο μόνο του για να δείτε πώς δουλεύει και πώς λειτουργεί. Γιατί πολλές φορές διαβάζω, το πήρα και δεν δουλεύει, το πήρα και δεν έχει τίποτα μέσα. Λοιπόν, ο καθαριστικός αφρός θέλει νοπή επιδερμίδα, πολύ λίγη ποσότητα, νοπά χέρια, όχι μουσκεμένα. Θα το δεις στο βίντεο, στο έκανα βήμα-βήμα και το καθαρισμό. Και μετά γίνεται ένας αφρός, μία ποσότητα, που οριακά δεν θα κάνεις μπάνιο και το υπόλοιπό σου σώμα. Είναι ό,τι καλύτερο σε τεράστιες ποσότητες. Ξέρετε ότι έχει μέσα υαλουρονικά γύρω στα 11 το καθένα. Έχει και προβιωτικά και είναι ό,τι καλύτερο για να ξεκινάμε τη μέρα μας. Έτσι, όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι με κορεάτικο. Στη συνέχεια λοιπόν έκανα το peeling, το gel, το οποίο peeling gel θέλει στεγνή επιδερμίδα και όταν το εφαρμόσουμε σε στεγνή επιδερμίδα και αρχίζουμε και τρίβουμε, θα βλέπεις τις ίνες του μπαμπού. Ωραία. Οπότε αυτά τα δύο μαζί είναι άχαστο συνδυασμός και μπορείς να το κάνεις και καθημερινά. Πρεβιωτικά και στο peeling gel. Και το καλό σε αυτή τη σειρά την πρώη αλουρών, πέρα από τα πολλά ιαρονονικά, είναι και το ανθρακούχο νερό που βοηθάει και βελτιώνει και την υφή και τους σπόρους. Κωδικό για τα τσιμπιδάκια. Να σου πω κάτι. Αν συνεχίσετε έτσι, θα φοβάμαι να κυκλοφορήσω, θα φοβάμαι να ανοίγω την κάμερα, θα φοβάμαι γενικότερα. Ήρεμα. 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 Αγαπημένη, έτσι είναι και του ματιού. Βλέπεις, γιατί εγώ το θέλω για πριν το μακιγιάς. Λοιπόν, κάναμε λοιπόν τον καθαρισμό, κάναμε ένα scrub. Και τώρα έχεις πάρει το Serum Mist. Αυτό εδώ το θαύμα που μπορείς να το ξέρω ότι με πειράζεις. Σε αγαπώ. Η Ήρυδα που είναι. Ήρυδα μου. Φιλάκια πολλά. Λοιπόν, έχεις πάρει επίσης, τι άλλο έχεις πάρει. Έχεις πάρει και την πρόπολη. Έχεις πάρει και την πρόπολη. Και ρωτάς τη σειρά. Εδώ έχουμε Serum Mist. Εδώ έχουμε Essence. Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, εσύ τώρα, αν χρειάζεσαι ένα τόνερ, γιατί θέλεις το τόνερ σου μετά, γιατί δεν έχεις κάνει peeling. Εγώ τώρα που έκανα peeling, έλα Big Woman που είσαι, Big Woman αγαπημένο, Big Woman ζητάνε μακιγιάζ, Big Woman, εγώ θα κάνω με αυτά που έχω, ό,τι μπορώ θα κάνω, ό,τι μπορώ θα κάνω και θα κάνουμε και τη ρουτίνα μας. Και θέλουμε να μας πεις τι έρχεται σε πρώτη φορά στην Ελλάδα. Έχω σκάσει, ψάχνω να δω. Βρίσκω από εδώ, διαβάζω από εκεί. Δεν μου έχει πάει στο μυαλό. Περιμένουμε. Λοιπόν,
Οπότε, όταν προέρχεσαι από έναν καθαρισμό και scrub μαζί, το πρώτο σου βήμα είναι, αν έχεις κάνει scrub, να πας κατευθείαν στο essence σου. Είτε έχεις αυτό με την κόκκινη πρόπολη, που όχι, δεν το έχω ξεχάσει, απλώς ήρθε το χρυσό και λίγο, καταλαβαίνεις, σβήσανε όλα τα υπόλοιπα. Πρόπολη, είπαμε τι κάνει, έχει αντιφλεγμονώδη δράση, βοηθάει πάρα πολύ σε κοκκινίλες. Γενικότερα είναι σαν να βάζουμε ένα φάρμακο στο πρόσωπό μας. Το απλώνεις. Αυτό απορροφάται αμέσως. Και στη συνέχεια, να το, αρχίζει και απορροφάται και νιώθεις πόσο πολύ ωραία ενυδατώνει και δουλεύει. Στη συνέχεια, έχεις booster και έχεις και το mist. Τι βάζουμε πρώτα? Τι θα βάλω πρώτα? Έχω booster, λέω, και έχω και mist. Ποιο θα πάει πρώτα? Δεν έχουμε πει ότι το booster πηγαίνει πρώτα, τοποθετείται πρώτα, για να έρθει και να μπουστάρει και τα υπόλοιπα συστατικά και τα υπόλοιπα συστατικά που θα έρθουν στη ρουτίνα μας. Πότε θα φέρετε το eye serum, το πρωί αλουρών? Πες σε παρακαλώ, δεν είναι τέλειο? Δεν είναι τέλειο που έχει και την μπακουτσιόλ μέσα και τα έχει όλα? Αλλάζει συσκευασία από ό,τι ξέρω και εγώ. Και το περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό, από μέρα σε μέρα, σωστά? Big Woman, πες. Το πρώι αλουρών, το eye serum με την μπακουτσιόλ και τα αλουρονικά. Το θαύμα που μπορείς να το φοράς πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ και δεν τελειώνει και ποτέ. Λογικά θα κοντεύει. Λοιπόν, πρώτα λοιπόν μπαίνει το booster. Το booster τι κάνει? Το ρο συγκεκριμένα, που είναι αδιαμφισβήτητα, καλά την είπα τη λέξη που θέλω και δύσκολη λέξη πρωί-πρωί, το volume serum λοιπόν, το gluir, μπαίνει σε κάθε ρουτίνα, σε ό,τι ρουτίνα και αν κάνεις, μπορεί να τοποθετηθεί σε όλο το πρόσωπο, αλλά εμείς λίγο πιο πονηρά το τοποθετούμε όπου έχουμε λεπτές γραμμές ή πιο βαθιές ρητίδες, για να έρθει σιγά σιγά μαζί με την υπόλοιπη ρουτίνα μας, όχι μόνο του, να πλαμπάρει και να βοηθήσει να ξυπνήσει, να μπουστάρει, γι' αυτό λέγεται και booster, τα συστατικά που εσύ θα επιλέξεις να βάλεις στην υπόλοιπη σου ρουτίνα. Εντάξει, υπάρχει το ροζ που είναι για τις λεπτές γραμμές, βαθιές ρητίδες, υπάρχει το whitening που μπορούμε να το βάλουμε τοπικά πάνω στην πανάδα, δεν έχει σημασία ποιο θα μπει πρώτο, και το whitening μαζί με την ειδοβενόνη, παιδιά, έχω να σας πω ότι έχει εξαφανίσει μελάσματα και πανάδες. Είναι ο πιο άχαστος συνδυασμός. Το είδα με τα μάτια μου σε κοπέλα που παρακολουθώ 2 χρόνια τώρα, που έρχεται στην έκθεση και με βρίσκει πάντα, που της είχε βγάλει στην εγκυμοσύνη, και αν έβλεπε το μέτωπό της και το πρόσωπό της, σίγουρα θα συγκινώσουν και εσύ όπως συγκινήθηκα και εγώ. Λοιπόν, όσο περιμένουμε το booster να απορροφηθεί, μπορούμε να το βοηθήσουμε και εμείς με κινησούλες, με τον παράμεσο. Στέλλα μου, δεν πειράζει, αλλά αν θέλουμε και τα ωφέλη του mist, γιατί είναι serum mist, κατάλαβες, είναι serum mist. Θα το κάνεις τώρα, σωστά, δεν πειράζει. Ζημιά δεν παθαίνεις. Αυτό θέλω να σου πω, γιατί και τα κορεάτικα, το formulation τους και οι συνθέσεις τους είναι, τι να σου πω, τόσο ανάλαφρες. Όσοι έχετε δοκιμάσει κορεάτικα ξέρετε, αυξητικούς παράγοντες βρίσκουμε παντού, το υαλουρονικό παίζει παντού, αλλά μη μου αγχώνεσαι. Απλά. Τώρα περνάω λίγο δύσκολα, γιατί μου έχετε ζητήσει τοποθέτηση από πάρα πολλά πράγματα μαζί. Τι ήταν το μαύρο? Το volume, το serum, το booster. Ήτανε sold out κάνα τρίμηνο, να φανταστείς. Είναι το μπουστεράκι μας, ταιριάζει σε όλες τις ρουτίνες, βοηθάει πάρα πολύ στο να ενεργοποιήσει και να μπουστάρει όλα τα συστατικά που θα ακολουθήσουν στην ρουτίνα μας, και σιγά σιγά με καθημερινή χρήση, όπου έχουμε περίσσια δέρματος, όπου έχουμε λεπτές γραμμές ή βαθιές ρητίδες, έρχεται και πλαμπάρει. Ξαναλέω, σε συνέχεια με τα συστατικά που θα ακολουθήσουν, έτσι, είναι σημαντικό. Δεν βάζουμε μόνο αυτό και λέμε, αχ τι ωραία, τι καλά, θα περιμένω να δω αποτελέσματα. Είναι ένα
συμπυκνωμένο booster. Εντάξει, εδώ. Σε όλο το πρόσωπο, λαιμό, και επειδή είναι μόνο με βότανα φτιαγμένο, μπορεί να τοποθετηθεί και στα ματάκια. Εντάξει. Λοιπόν, δεν έχει καθόλου λιπαρή υφή. Η ρομιλία πρωί. Τι έγινε. Γεια σου, Αγλάια, καλημέρα. Τι έγινε, κοριτσάρα. Α, σοκ. Σοκ, σοκ, σοκ. Η ρομιλία πρωί. Μπράβο. Μπράβο. Σοκ. Λοιπόν, τώρα. Θέλεις εσύ να βάλεις την αμπούλα σου. Ναι, αλλά αν έχεις το serum, το mist, που είναι τόσο ελαφριά τα μικροσφαιρίδια, μα τόσο ελαφριά, είναι σαν να είναι κάψουλες μικρές, 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 τώρα είναι η στιγμή να το βάλεις. Θα μου πεις, και αν εγώ κάνω λευκαντική θεραπεία και βάζω την ειδοβενόνη, να το βάλω πρώτα, δεν θα σου επηρεάσει, δεν θα σου ακυρώσει, ούτε δεν θα αφήσει να εισχωρήσουν τα υπόλοιπα συστατικά. Πρέπει να το δεις, αφού βγάλω όμως το τζίντζερ μου από εκεί, με το λεμονάκι, πρέπει να δεις, όσο καλύτερα μπορώ βέβαια, το βλέπετε, δείτε το λίγο που είναι σαν συννεφάκι, μπορείτε να το καταλάβετε, πέφτει δηλαδή σαν πέπλο, το βλέπεις, δεν έχει μέσα κάτι σε γαλάκτωμα, κάτι σε κρέμα, για να μην μας αφήσει τις σαμπούλες να δουλέψουν. Ναι, ναι, το καταλάβαμε τώρα. Λοιπόν, οπότε, αν έχεις essence και έχεις και booster και έχεις και το mist, πρώτα βάζω essence, μετά βάζω booster, μετά βάζω mist. Εντάξει, εννοείται ότι αυτό μπορείτε να το έχετε μαζί σας παντού και στην παραλία, βάζουμε και στο σώμα, μπορούμε να βάλουμε και στο ντεκολτέ μας κατά τη διάρκεια της ημέρας, πάντα όμως, μα πάντα, θα ακολουθεί αντιλιακή προστασία, ναι. Επίσης, όταν χρησιμοποιείτε αυτό, μεγιστοποιείτε και την εξασφάλιση του κλειδώματος με το μακιγιάζ. Δηλαδή, θα κάνει καλύτερη, θα δεις ότι θα κρατήσει πολύ πιο πολλές ώρες όταν θα το βάλεις και αυτό στη ρουτίνα σου, όταν θα κάνεις μακιγιάζ. Αν έχεις τόνερ, το χρησιμοποιείς μετά τον καθαρισμό σου κατευθείαν όπως κάνουμε. Εγώ, επειδή δεν έχω κάνει μόνο καθαρισμό, αλλά έκανα και το peeling, το gel σήμερα, το πρωί αλουρών, το τόνερ, δεν το χρειάζεσαι. Κατάλαβες, αφού θα βάλεις το essence, συνεχίζουμε. Και τώρα, ξέρεις ότι αγαπάω, ξέρεις ότι λατρεύω, ξέρεις ότι ξεχωρίζω, δύο αμπούλες. Δύο, πολλές ξεχωρίζω, αλλά με δύο αμπούλες υπάρχει τρομερή αδυναμία. Γιατί δουλεύουν και είναι τα πιο ενισχυμένα, τα πιο ισχυρά, τα πιο δυναμωτικά, τα πιο τσίτα μπόμπα τέντα που υπάρχουν. Τώρα, θέλεις εσύ να τα βάλεις και τα δύο? Μπορείς. Θέλεις όμως να κρατήσεις τον FGF7 όπως μου λες, επειδή έχει αυξητικούς παράγοντες, έχει κολαγόνο, έχει ελαστίνη, νιώθεις το δέρμα στο πρωί που ξυπνάς πιο plump και θέλεις να κάνεις και τη λεύκανση που κάνει η ειδοβενόνη και θέλεις τα ωφέλη, τα πολλαπλά ωφέλη που έχει η ειδοβενόνη, γιατί κάνει και λεύκανση, κάνει και για πανάδες, κάνει και αποχρωματισμό, βοηθάει και σε αντιγύρανση, έχει αντιοξυδοτική δράση και με ό,τι και αν βάλεις, δεν υπάρχει περίπτωση, μα δεν υπάρχει περίπτωση να ακυρωθεί όπως με κάποιες βιταμίνες C. Εντάξει, οπότε είναι στο χέρι σου. Μπορείς να τις βάλεις και τις δύο. Δεν προλαβαίνεις, δεν έχεις χρόνο. Αχ, να με βλέπατε κάτι πρωινά. Είμαστε έτοιμοι. Παίρνω. Και έτσι δεν θα μπερδεύεις και τη σειρά. FGF7, η ειδοβενόνη, μαζί. Όταν δεν μπορείς να διαλέξεις και όταν απελπίζεσαι με το χρόνο που σε κυνηγάει, πρέπει να σκεφτείς τρόπους για να λειτουργήσει καλύτερα. Να απορροφηθεί άμεσα και να μην χρειάζεται να περιμένεις τη μία αμπούλα μετά την άλλη. Καταλαβαίνω ότι αγαπάτε κορεάτικα. Μόλις έκανα πρωινή ρουτίνα και έβαλα και τα δύο. Μα πραγματικά. Εντωμεταξύ, αφού τα έχεις, κάντε τα μίξη. Παιδιά, όταν πέσεις στην ανάγκη του χρόνου και έχεις δύο παιδιά, ένα σκύλο και μία απόσταση μεγάλη, το τι ανακαλύπτεις δεν περιγράφεται. Εσείς που τα έχετε μαζί,
θέλω να τα κάνετε μαζί. Θέλω να τα κάνετε μαζί, είτε έχει το MIST είτε όχι, και θέλω να μου πείτε πόσο γρήγορα απορροφάτε και δες ελαιώδη αίσθηση ποτέ, για κανέναν λόγο. Για κανέναν λόγο. Άμεση λάμψη, πώς λέγεται αυτό, ιδεβενών boosting ampoule. Το βλέπεις? Και αυτό είναι το αγαπημένο σε όλους FGF7, πολυεργαλείο, αυτό ενεργοποιεί κολαγόνο ελαστίνη, βοηθάει πάρα πολύ αν έχεις χάσει κιλά ή αν κάνεις διατροφή, να μην χαλαρώσεις καθόλου το πρόσωπό σου. Έρχεται, βοηθάει, σμιλεύει και γεμίζει λεπτές γραμμές ρητίδες και έχει αυξητικούς παράγοντες, δηλαδή όπου εντοπίσει ότι υπάρχει ρητιδούλα λεπτή, είτε είναι πτύχωση, είτε είναι βαθιά ρητίδα που σε ταλαιπωρεί, κάθεται εκεί με την τεχνολογία που έχει και γεμίζει και πλαμπάρει. Εντάξει, αυτά τα δύο για μένα, θα το λέω για πάντα, το Big Woman το ξέρει, είναι ο καλύτερος συνδυασμός. Και τώρα που με ξάνονται κιόλας, καταλαβαίνεις ότι θα τα βλέπεις πάρα πολύ συχνά μαζί. Γιατί να το, απορροφήθηκε. Το βλέπεις, ούτε τρίματα, ούτε λαδίλα, ούτε τίποτα. Αυτό δηλαδή που δεν θέλουμε. Τώρα, έχουμε ορούς, πάρα πολλούς ορούς. Τους αγαπάμε όλους. Τους αγαπάμε όλους, δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε ποιον ορό να βάλουμε μετά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τον Dr. Edison, Peptide 7, έτσι λέγεται, Peptide 7 Ampoule Serum. Είναι για όσες όταν τον βάζω αισθάνομαι κάτι μικρά σαν καψουλίτσες. Είναι όντως έτσι ακριβώς. Είναι οι αυξητικοί παράγοντες που είναι encapsulated και απελευθερώνονται κατά την ώρα που εμείς το απλώνουμε σε πρόσωπο και λαιμό. Δεν είναι μαγικό? Αχ, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Με αυτό τον FGF7 δεν μπορώ. Να το, είναι αυτό ακριβώς που λέει. Το βλέπετε? Είναι σαν μικρές καψουλίτσες. Λοιπόν, FGF7, το μυαλό μου θα είναι πάντα εκεί. Peptide, λοιπόν, 7 Ampoule Serum. Το απόλυτο τσίτωμα. Το απόλυτο σμίλευμα, το απόλυτο επιδιόρθωση του οβάλ. Σε λαιμό, όταν με ρωτάτε από Κορέα τι ορό να πάρω, ό,τι και να έχει βγει, μα ό,τι και να έχει βγει για το λαιμό, βλέπε και συντέλα ακόμα, σου λέω μην ξεχάσεις να το συνδυάσεις με το πολυπεπτηδιακό ορό. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, τώρα, αν εσύ δεν θέλεις να φορτώσεις πολλά στο πρόσωπο, γιατί χρησιμοποιείς τον turnover που έχει νιασυναμίδη αγαπημένη και αργυριλίνη αγαπημένη και έχεις βάλει και το λόλο στη ζωή σου, μπορείς τον Peptide 7 να μην τον αφήσεις στην άκρη, αλλά πού να τον χρησιμοποιείς? Στο ευαίσθητο σημείο μας, που είναι ο λαιμός, που είναι το προγούλι. Να έρθεις λοιπόν εδώ, να κάνεις τις κινησούλες σου και να πλώσεις τον πολυπεπτηδιακό ορό και να βοηθήσεις αν έχεις χαλάρωση, αν έχεις ρητιδούλες, νιώθεις αμέσως το τέντομα. Αυτό ακριβώς. Νιώθεις το τέντομα, αλλά ταυτόχρονα σου βελτιώνει και την υφή. Και όταν πάμε να κάνουμε μακιγιάζ τώρα με αυτό και έχει μπει στο πρόσωπο, είναι σαν να έχει κάνει τη δουλειά, για παράδειγμα, που κάνει φίλτερ. Δηλαδή αυτά τα δύο μαζί, για ίσως συναδέλφους τώρα που βλέπουν, συνάδελφους, δεν ξέρω που μπαίνει ο τόνος, που μπορεί να αντιμετωπίσουν και μεγάλες ηλικίες αυτό το καλοκαίρι, αυτή τη σεζόν, αυτός ο συνδυασμός, παιδιά, είναι άχαστος. Θα τους τα βάλουν πάνω στο πρόσωπο και θα νομίζουν ότι τους έκαναν και τους πέρασαν από φίλτρα του Instagram. Είναι εξαιρετικό. Τώρα, όταν έχω, καλημέρα, όταν έχω turnover, όταν έχω, ακόμα έχω, και λόλο, τι θα πάει πρώτα, τι θα πάει πρώτα, δεν έχει σημασία τι θα πάει πρώτα, το ανακάλυψα πάρα πολύ πρόσφατα, κρατάτε σημειώσεις. Turnover λοιπόν, ένα pump, γιατί στο λαιμό δεν θα βάλω, στο λαιμό έβαλα το 7 peptide, έτσι, και λόλο, πάμε και λόλο. Μαζί.
Έχουν ακριβώς την ίδια σύσταση, ακριβώς την ίδια σύσταση, οπότε πάμε να μπουστάρουμε και τη βιταμίνη C που ήδη έχει μέσα η Λόλο. Πάμε να μπουστάρουμε και την αργυρελίνη. Πάμε να μπουστάρουμε όλα. Απορροφήθηκε. Έλα καλησπέρα. Πού είστε? Ναι. Το δες λίγο αυτό? Το βλέπεις? Δεν υπάρχει. Τακ. Τακ. Πού είναι? Ναι. Το έχεις δοκιμάσει? Το έχεις δοκιμάσει? Έλα πες. Δεν το έχω δοκιμάσει μόνο εγώ. Πείτε. Πείτε. Το βλέπετε? Μπράβο. Δεν θα τα βάζουμε όλα 2-2, αλλά όταν η σύσταση, γιατί αυτά είναι σχεδόν σαν αδέρφια. Είναι σαν αδέρφια. Μοιάζουν τόσο πολύ και απορροφούνται τόσο καλά και δένει τόσο καλά το ένα με το άλλο, οπότε μπορεί να είναι άλλες εταιρείες, αλλά ταιριάζουν τέλεια και γλιτώνεις βήματα. Κατάλαβες? Τέλειο πρόσωπο, Ανούλα Λάμψη. Εντάξει, Κορέα. Με την Κορέα το ξέρεις ότι έχω μία τρέλα λίγο παραπάνω. Λοιπόν, τώρα. Μάτια, τι κάνουμε στα μάτια? Με τα μάτια, τι θα κάνουμε στα μάτια? Στα μάτια, λοιπόν, βλέπω ότι υπάρχει αυτό εδώ το προϊόν. Μπράβο, αδέρφια από άλλη μάνα. Πάρα πολύ σωστά, γιατί δεν υπάρχει αυτό? Πάρα πολύ υπάρχει. Έχω τώρα λοιπόν εδώ πάρει την eye cream, τη youth, που είναι η πολυπεπτιδιακή. Έρχεται δηλαδή να ολοκληρώσει την οικογένεια των πεπτιδίων της ανόρθωσης, της... Πού τον έβαλα τώρα, δεν τον είχα στα χέρια μου. Αυτόν τον ωρό που βάλαμε. Παιδιά, πού το έβαλα, Χριστέ. Να το. Είναι της ίδιας οικογένειας του Dr. του Edison, το 7 Peptide. Το βλέπεις? Είναι η κρέμα ματιών. Και μου λες, τη πιτορέσκω τη βολοφιλίνη, πώς να τη βάλω? Όπως και να τη βάλεις, πίστεψέ με, θα δουλέψει. Όπως και να το βάλεις. Το θέμα είναι, θα βαφτείς? Για δεν θα βαφτείς. Είναι πρωί ή είναι βράδυ? Εκεί σε θέλω, που λέει η καρδιά μου. Αν είναι πρωί, στο δικό μου το πρόσωπο, στα δικά μου τα μάτια, με το δικό μου το μακιγιάζ που κάνω, προτιμώ τη βολουφουλίνη να τη βάζω σαν ορό. Δηλαδή, λίγη ποσότητα, να το δεις κιόλας, είναι ένα διάφανο, σαν παχύρευστο τζελάκι. Έρχομαι λοιπόν εδώ. Δουλεύω και λίγο να μου πλαμπάρει, να μου φουσκώσει, να μου γεμίσει. Και πού άλλο θα το βάλουμε αυτό? Με ρέγουλο όμως, γιατί σε λίγο... Εννοείται στα χείλη, αφού έχει και δίνει αμέσως το γέμισμα. Είναι ωρός, πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά, αλλά έχει τέτοια σύσταση και έχει τέτοια σύνθεση. Θυμάστε όταν το είδαμε που μας έκανε εντύπωση πρώτα η συσκευασία, μετά το μέγεθος και μετά όλα αυτά τα συστατικά που έχει μέσα, που πλαμπάρει στο λεπτό, γεμίζει και γράφει η εταιρεία ότι μπορείς να κλειδώνεις και τις περιοχές, μάτια, ρινοπαριακές, στο λαιμό, τις θλίψεις, στο μέτωπο, στο μεσόφριο, με την ρουτίνα σου. Ό,τι, μπράβο, ό,τι δίνουμε, δίνει όγκο λοιπόν αυτό, ξεκάθαρα. Αυτό έρχεται, φουσκώνει, αυτό έχει μέσα, γι' αυτό λέγεται και έτσι, σαν να κάνεις το ενέσιμο, αλλά όχι σαν να κάνεις το ενέσιμο, το μπότοξ, πρόσεχε. Δεν θα το βάλεις αυτό και θα νιώσεις ακινητοποίηση, ότι δεν μπορείς να κάνεις τις γκριμάτσες σου. Αυτό λειτουργεί όπως κάνουν τα ενέσιμα που γεμίζουν, που έχει μέσα τα κοκτέιλ, που έχει υαλουρονικό, που έχει κολαγόνο, που έχει τέτοια πράγματα. Σαν να κάνεις το ενέσιμο το υαλουρονικό στα σημεία. Εντάξει, λοιπόν,
Για πρωί εμένα με βολεύει λοιπόν, επειδή θα κάνουμε μακιγιάζ πριν την κρέμα ματιών. Το βράδυ όμως μου αρέσει να τη βάζω, όπως ξέρεις, σαν κλείδωμα. Εντάξει, θα δοκιμάσεις και τα δύο. Plumping, μπράβο ρε αγαπημένη. Οπότε, δοκιμάσεις και τα δύο και ό,τι σου καθίσει καλύτερα, γιατί αν είσαι ξηρή και αφυδατωμένη, σίγουρα θα αγαπήσεις την εφαρμογή μετά την κρέμα των ματιών. Και είναι ένα προϊόν που μπαίνει σε οποιοδήποτε ρουτίνα και τοποθετείται σε οποιαδήποτε ρουτίνα χρησιμοποιούμε, έτσι. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι επειδή έχω τη βολοφιλίνη πρέπει να βάλω ογκογεμιστήρας η βολοφιλίνη. Παναγία μου, φοβιστική λέξη, ογκογεμιστήρας, μάλιστα. Λοιπόν, δεν σημαίνει λοιπόν επειδή θα βάλω Κορέα Dr. Edison ότι πρέπει τη βολοφιλίνη να τη βάζω στην κορεάτικη. Την έχεις δει που τη βάζω και με τα Ανακόμη και με τα Αουρόρα και με τα Γκαλίνικο και με τα Λαντιόπιση και με όλα. Είναι τι θέλεις εσύ και τι περιμένεις εσύ να χρησιμοποιήσεις. Είναι της εταιρείας Pitoresco και τα βρίσκεται στο Big Woman και λέγεται Volufilin Eye Serum. Μπορεί να τοποθετηθεί και σαν serum και σαν κλείδωμα σε βραδινή ρουτίνα. Θα δείτε εσείς πώς θα σας βολέψει καλύτερα. Εντάξει, αφού λοιπόν απορροφάτε αμέσως και κάνει αυτό το εφέ, λες και έχεις βάλει σιλικονάτο primer, είναι τέλειο, θα έρθεις και θα κλειδώσεις με την κρέμα των ματιών σου. Κρέμα των ματιών, βλέπεις, είναι σε τεράστιες συσκευασίες, παιδιά. Δεν τελειώνουν ποτέ. 30 ml κρέμα των ματιών, 30 ml και το σέρουμ, να ξέρεις. Εντάξει. Τον ατελείωτο. Βάζεις κανονικά, τοποθετείς. Τέλεια. Να το. Δεν μπορώ να περιγράψω πώς είναι η περιοχή των ματιών. Όχι, δεν μπορώ. Λοιπόν, και τώρα κλειδώσαμε τα μάτια. Ωραία. Με το πρόσωπο τι κάνουμε. Με το πρόσωπο. Όταν θέλεις να μαγεύσεις εκεί που θα πας, όταν θέλεις να ξέρουν και να καταλάβουν αλήθεια ότι κάνεις Korean skin care και είσαι Korean lover και γενικότερα θέλεις αυτό το glass skin effect, αλλά χωρίς να θέλεις τη λιπαρότητα, έτσι. Δεν μιλάμε ότι το glass skin, γιατί πολλές φορές το glass skin το έχουμε μπερδέψει και νομίζουμε ότι όχι, εγώ δεν θέλω να γυαλίζω. Το glass skin δεν είναι γυαλίζω. Το glass skin, το Korean, είναι το δέρμα μου λάμπει από υγεία. Το δέρμα μου λάμπει από τα ενεργά συστατικά. Το δέρμα μου λάμπει από αυτά που έχω χρησιμοποιήσει, από το skin care μου. Οπότε, έρχεσαι, μπορεί να θέλεις να χρησιμοποιήσεις ετούτο. Μπορεί να θέλει να χρησιμοποιήσεις... Πού το έβαλε το... Ναι, περίμενε. Θα το βρω. Όταν θα φτιάξω το μπουντουάρ μου, πόσο πιο απλά θα είναι όλα. Πού τα έβαλα τα άλλα. Πού είναι το Dr. Edison. Είμαι σίγουρη όμως ότι το έφερα. Μπροστά μου. Κοίτα λίγο. Όποιο και να θες να χρησιμοποιήσεις από τα cushion, ακόμα και αν δεν έχεις cushion, ακόμα και αν θέλεις να βάλεις foundation, θα δεις και θα καταλάβεις τη διαφορά βάζοντας, κλειδώνοντας, αντί για την κρέμα σου, γιατί μπορείς να την αντικαταστήσεις με την Pretty Filter Waterful Glow Cream. Είναι σαν να βάζεις ένα φίλτρο του Instagram στο πρόσωπό σου. Θα σου δείξω και την υφή. Θέλει λίγη ποσότητα. Νάτι, είναι έτσι και θέλει λίγη ποσότητα. Σε λίγα χρόνια θα υπάρχουν τόμοι με οι ρουτίνες της Άννας. Τόμος 1, αναγέννηση. Μόνο που το λες θα κλάψω, σταμάτα. Λοιπόν, το αγαπώ. Κοίταξε το. Παιδιά, δεν υπάρχει. Και όταν μου γράψανε επιδερμίδες που περίμενα τόσο πολύ να μου πούνε εντυπώσεις που είναι ξηρές, πολύ ξηρές και δεν ικανοποιούνταν εύκολα με τέτοιου είδους κρέμες που υπόσχονταν και φίλτρα και λάμψη κτλ.
Να του. Καλώς τον. Τι γίνεται? Επιτέλους ήρθες νωρίς. Εχθές ήρθε 4.30 ώρα το απόγευμα, 5. Είχε 2.000 άρτους. Λοιπόν, Waterfall Glow Cream. Αυτό είναι το Korean το Skin Care. Με το αποτέλεσμα αυτό που βλέπουμε στις κορεάτισες και λέμε, μα πώς γίνεται όλες να λάβει το πρόσωπό τους? Μα πώς γίνεται όλες να ακτινοβολούν υγεία? Έλα, γεια σου. Ο φούρνας, παιδιά, ήρθε ο φούρνας, ήρθε ο φούρνας, ήρθε ο φούρνας, ήρθε ο φούρνας. Λοιπόν, τώρα, ξέρω ότι θέλεις να δούμε, γι' αυτό έχω έρθει κιόλας, τι εναλλακτικές έχεις. Όταν, λοιπόν, είσαι μία γυναίκα που τρέχεις και δεν φτάνεις και θέλεις να τελειώνεις γρήγορα το πρωί τη ρουτίνα σου και δεν σε νοιάζει να βαφτείς, έρχεσαι και έχεις τις εξής εναλλακτικές. Θα μου πεις, μα σου είπα δεν θέλω να βαφτώ. Θα σου πω, έλα που θα θέλεις όμως, γιατί δεν έχεις δοκιμάσει αυτά τα δύο θαύματα να σου πούνε και εδώ τα κορίτσια. Βασιλικέ μου, μόνο και μόνο επειδή φοράω άσπρο, θέλω τα χαρτομάντιλά μου και τα μωρομάντιλά μου, γιατί δεν τα πήρα. Συγγνώμη, μη λερωθώ, γιατί είπες μετά θα πάμε εκεί. Εκεί που έκανα το live χθες το βράδυ. Εκεί, στο τέτοιο, στο μπάγκο. Λοιπόν, έχω το cushion το μαύρο, δεν το πίστευα τέτοια κάλυψη. Καλέ μου, εξαφάνισε το τατουάζ. Δεν το είχες δει το live που εξαφάνισε το τατουάζ? Λοιπόν, άκου τώρα. Ετούτο εδώ το θαύμα που... Να πω το μισό χρόνο είναι sold out ή θα είμαι υπερβολική και θα λέτε μετά ότι είμαι υπερβολική? Όχι, δεν είμαι καθόλου υπερβολική. Περίπου το μισό χρόνο, εμπιγούμα, είσαι εδώ, είναι sold out. Δεν είναι sold out, τυχαία. Είναι μία κρέμα με αντιλιακό φίλτρο 50, η οποία όμως δεν είναι αντιλιακό μόνο. Κοίτα πόσο άσπρο είναι. Παναγιά μου. Ναι, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι μία αντιλιακή, λοιπόν, που καθώς την απλώνεις, λέγεται αρχικά, γιατί θα το ρωτήσετε. Ευχαριστώ, αγάπη μου. Rosy Pink Tone Up Sun Cream. Είναι μία πολυβιταμινούχα, λοιπόν, αντιλιακή. Έχει καλαμίνη μέσα, η οποία καλαμίνη, εκτός το ότι θα σε αφήσει μάτ όλη την ημέρα, μόλις απλωθεί, γι' αυτό τα έφερα, Γιώτα Σαραντάκου, γιατί είναι τα best seller, πραγματικά είναι τα best seller, και σου κάνει αυτό το δέρμα. Μόλις την απλώσεις καλά, δεν υπάρχει ποτέ ασπρίλα, δεν υπάρχει καμία ασπρίλα, το μόνο που υπάρχει είναι μία πολύ ωραία ροδαλή, υγιές επιδερμίδα. Θέλω αυτήν, όταν θα τη βλέπετε, να έχετε στο μυαλό σας τα μωράκια που βλέπουμε στις διαφημίσεις, που είναι έτσι ροζοκόκκινα και θέλεις εκείνη την ώρα να πας και να τους κάνεις τσίκι 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 τα βαγουλάκια. Ακριβώς αυτή την επιδερμίδα θα έχεις. Βλέπεις, δεν έχει τρελή κάλυψη, κάνει μόνο λίγο κάλυψη εδώ στο μπλε που είναι οι φλέβες, λόγω της αντανάκλασης από τα φώτα, έτσι. Για κωδικό λέει να μην ρωτήσω καν, forget it. Δεν έχω κωδικό. Δεν έχω κωδικό, καρδιά μου. Συγγνώμη, δεν έχω. Λέγεται Rosy Pink Tone Up Sun Cream. Είναι της εταιρείας Max Clinic. Και φωτογραφία, βγάλτε μια φωτογραφία. Τι τέλω. Λογικό. Είναι θέλω να πω και λίγο δύσκολες λέξεις. Αδιαμφισβήτητα, καλά το λέω. Από τις καλύτερες, όχι με χρώμα, αυτές που θα σε ρωτήσει ο άλλος, πω, έκανες κάτι στο πρόσωπό σου, τι ωραία, τι φρέσκια που φαίνεσαι, πόσο ωραίο το δέρμα σου. Είναι όπως αυτό που βλέπεις πρώτα, τώρα, με την Pretty Filter, που νομίζεις ότι έχω βάλει Scandal Illusion, highlighter. Όχι, ούτε καν. Είναι η ακτινοβολία, η φωτεινότητα, η λάμψη από το skin care. Το βλέπεις? Δες το. Και αυτός είναι και ο λόγος, παιδιά, που βγαίνει και sold out.
Οριακά εγώ όταν την περιγράφω στα DMs δεν την αποκαλώ την πολυχρηστική κρέμα που μπορεί να σε κάνει mermaid. Τη βλέπεις? Λοιπόν, την είδες? Την είδες? Δεν θα χρειαστεί να μου κλειδώσεις με κρέμα αν έχεις βάλει λοιπόν μια πολύ ωραία σειρά από αμπούλες και από ρούς. Δεν θα χρειαστεί. Αν διαβάσεις τα συστατικά, δεν καταλαβαίνεις πόσα συστατικά έχει μέσα και πρέπει να ευγνωμονούμε για τη σειρά Max Clinic γενικότερα. Από τη σειρά Max Clinic, για να καταλάβεις το επίπεδο, γιατί μπορεί τώρα εσύ να τα ακούς όλα αυτά και να λες, έλα μωρέ, αποκλείεται. Είναι της ίδιας εταιρείας με το Turbo, με τον FGF7. Ίσως δεν είναι τυχαία δηλαδή που τη θεωρώ κορυφή και θεωρείται κορυφή και βγαίνει sold out συνέχεια global, έτσι, όχι μόνο Ελλάδα. Αν μιλούσαμε μόνο για την Ελλάδα, δεν θα μας εντυπωσίαζε με εμάς όλες εδώ που έχουμε μπλέξει παρέα και όλους. Βγαίνει sold out global. Ανανέωση στο τετράωρο, αν δεν είμαστε παραλία. Έχει τέτοια κάλυψη. Ανανέωση στο τετράωρο. Είναι μία λύση για σένα που δεν θέλεις να βάφεσαι, αλλά θέλεις να φαίνεσαι τέλεια. Δεν θέλεις να φαίνονται κοκκινίλες, πόροι, σημαδάκια, γιατί δεν καλύπτει τόσο πολύ. Και είναι μία λύση για σένα που θέλεις να πας στην παραλία ή στην πισίνα με λίγο μακιγιάζ, αλλά λίγο μακιγιάζ, και βάζεις αυτό, βάζεις το bronzer σου και είναι πραγματικά τόσο υγεία στο δέρμα σου και τόσο glowing που είναι μαγικό. Με το μόνο πράγμα που θα σας πρότεινα να συνδυάσετε θα είναι με τη Waterfall, που παιδιά αυτή είναι άχαστη και για βραδινά μακιγιάζ και για να κλειδώνεις ρουτίνες και για ενδιάμεση ρουτίνα. Την φαντάζομαι μετά την παραλία και μετά την πισίνα και να τριχιάζει το κορμί μου όλο, γιατί έχει τέλεια δροσερή αίσθηση, καμία σχέση με την glow της Μίσα που βάζαμε παλιά, που για εμάς τις λιπαρές η glow της Μίσα, αν βάζαμε λίγο παραπάνω, μας έβγαζε λίγο λιπαρότητα. Είναι σοκ. Εντάξει. Λοιπόν. Και τώρα έχω και σένα που θέλεις BB cream να καλύπτει τα πάντα, αλλά δεν θέλεις 15 SPF ούτε 20. Θέλεις όσο πιο υψηλή κάλυψη σε δείκτη γίνεται. Dr. Edison. Δεν είναι τυχαίο που είναι το Dr. Edison. Και θέλω να δούμε στο άλλο χέρι τώρα γιατί BB μιλάμε. Γιατί θέλατε να τις δείτε εδώ που έχω και το τατουάζ. Λοιπόν, βλέπεις? Η απόχρωση είναι όλα, πόσο συμφωνώ. Βάζω αμπούλες, ορούς, κλειδώνω με αυτήν, πούδρα τη γνωστή και έφυγες. Σ' αγαπώ γιατί μου μοιάζεις, σ' αγαπώ γιατί δεν καταλαβαίνω την ταύτιση πραγματικά, πέρα από την ιδιότητα που έχουμε και τις γνώσεις, πόσο πολύ μας έχουν ταιριάξει και στο πρόσωπο αυτά, έτσι. Λοιπόν, τι βλέπετε την BB Cream? Έχει SPF 37. Δηλαδή είμαστε καλυμμένοι, είμαστε υπερκαλυμμένοι, το βλέπεις? Να την απλώσω. Okay. Την απλώνω. Έβαλα πάρα πολύ, αλλά θα περιμένεις. Δεν έχεις κάπου να πας. Την απλώνω και στο υπόλοιπο. Τατουάζ. Εδώ λοιπόν. Ξαναλέω, δεν είναι foundation, δεν είναι το cushion που καλύπτει και την ψυχούλα μας. Είναι BB cream. Δες το, για να καταλάβεις τα αντιλιακά φίλτρα. Είναι BB cream. Γι' αυτό εγώ θέλω να την απλώνετε την BB cream με το πινέλο. Γιατί με το πινέλο κάνεις, κοίτα, ταπ, όπως και στο πρόσωπο και τελείωσες. Αλλά για εσάς που συνεχίζετε και θέλετε χεράκια, θα έχετε λίγο υπομονή. Θέλει πάρα πολύ λίγο. Όλα θέλουν πάρα πολύ λίγο. Γι' αυτό έχουν τεράστιες ποσότητες. Τεράστιες ποσότητες. Το βλέπεις?
Την κάλυψη τη βλέπεις. Κοίτα πόσο μαύρο είναι το τατού αυτό και πόσο άχρησε αυτό. Και ξαναλέω, είναι BB cream. BB cream λοιπόν ζήταγες. BB cream έχουνε. Με SPF 37 δεν χρειάζεται. Αυτή γίνεται ένα με το δέρμα, παίρνει τον τόνο. Ναι, αλλά δεν ροζίζει, δεν πορτοκαλίζει. Το βλέπετε. Παιδιά, έρχεται και γίνεται μπέζ, μπρονζέ, καφέ, ανάλογα τι απόχρωση και τι χρώμα έχει το δέρμα σου. Δεν θα υποφέρουμε άλλο από κοκκινίλες, από ερυθρότητες, να φοβόμαστε να βάλουμε το οτιδήποτε. Γιατί θα έρχεται και θα τα σβήνει και θα τα μπεζάρει όλα. Δεν θα βγαίνουν γκρι μετά όταν θα είμαστε μαυρισμένες. Κατάλαβες, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η BB και δεν χρειάζεται να σας πω ότι έχει μέσα πεπτίδια, υαλουρονικά και κρατάει άπειρες ώρες και ταυτόχρονα με τη διάρκεια της στο πρόσωπο θα κάνουμε και περιποίηση. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα για σένα που δεν θέλεις. Δεν θέλεις να βάλεις καθόλου ούτε τη Max Clinic την Turbo, ούτε την BB Cream την Turbo που καλύπτει τα πάντα και έχει SPF 37. Για BB καλύπτει τα πάντα, έτσι. Μπράβο. Κανένα κορεάτικο δεν ροζίζει. Σ' αγαπώ. Θέλεις όμως μία αντιλιακή, να πω προκαταβολικά ότι δεν ξέρω αν υπάρχει και τι υπάρχει και τι είναι sold out, έτσι. Μη με κράξετε μετά και με κυνηγάτε στα μηνύματα. Θέλεις μία αντιλιακή επιτέλους που να γράφει ότι είναι oil free. Όχι μόνο να λέμε δεν γυαλίζεις, δεν γυαλίζεις, δεν γυαλίζεις. Θέλεις μία αντιλιακή που ταυτόχρονα που τη φοράς να σου ταΐζει και την επιδερμίδα, όχι να σου ρουφάει τα ενεργά συστατικά που εσύ βάζεις, ρούρους, αμπούλες, μπούστερ και όλα αυτά. Θέλεις μία αντιλιακή που να νιώθεις ότι φοράς αντιλιακή, να σε καλύπτει σαν αντιλιακή και μόλις απορροφηθεί εντελώς, να φαίνεται σαν να μην έβαλες τίποτα. Τόσο γρήγορα. Χωρίς καθόλου λιπαρότητα, χωρίς καθόλου έλαια, το γράφει κιόλας, χωρίς άρωμα, γιατί κανένας δεν θέλει να πηγαίνει στην παραλία και η αντιλιακή του να μπερδεύεται με τα αρώματα του αντιλιακού του σώματος, με το μυς των μαλλιών, με το μυς του προσώπου. Καταλαβαίνεις ότι μια ημικρανία και με τον ήλιο λόγο και με τη ζέστη μόνο που σας το είπα, εμένα με έπιασε, δεν ξέρω εσένα. Μια αντιλιακή προστασία που προστατεύει UVA, UVB, αλλά ταυτόχρονα κάνει και άμυνα στην επιδερμίδα καθώς περιέχει και προβιωτικά, είναι αυτή της Muldream. Και όποιος ξέρει από κορεάτικα, αυτή τη στιγμή δεν θα περίμενε μια τέτοια αντιλιακή από άλλη εταιρεία, καθώς η Muldream, παιδιά, είναι η σειρά που απευθύνεται σε ευαίσθητες, σε εξέματα, σε δερματικές παθήσεις, μπορεί να καλύψει τα πάντα, χωρίς μυρωδιές, με πάρα πολύ ωραία συστατικά, αλλά όχι συστατικά που μπορεί να ερεθίσουν ή να προκαλέσουν το παραμικρό. Οπότε, για σένα που μου γράφεις, εγώ βγάζω εξέματα, εγώ έχω αλλεργίες, εγώ δεν θέλω άρωμα, εγώ δεν θέλω λιπαρότητα, πες μου. Και είναι αυτή που θα βάλω εγώ σήμερα, γιατί θα βάλω cushion. Εντάξει, SPF 50, είσαι πλήρη καλυμμένη δηλαδή, και πάμε να βάλουμε για να κάνουμε και το μακιγιάζ, το πάρα πολύ γρήγορο, το μακιγιάζ της Κυριακής, της Ξεπετουάς, καταλαβαίνεις. Δείτε παιδιά. Με τη Muldream δεν υπάρχει φόβος να ανησυχείτε για τίποτα. Τα Big Woman είναι σαν έργα τέχνης. Νιώθω σαν συλλέκτης από αυτούς που συλλέγουν πίνακες ζωγραφικής. Θα τα πάρω όλα να τα έχω και ας μην τα βάζω αμέσως, φτάνει να τα έχω, λατρεία. Είναι τόσο φιλοσοφημένες οι εταιρείες. Είναι τόσο τέλειοι συνδυασμοί. Χαχα, αυτό ήθελα να γράψω. Όταν είναι να κάνω μακιγιάζ βάζω μόνο αυτήν. Για όταν έχω να τριχιάσει τα μάτα. Αυτός ο συνδυασμός για τα καλοκαιρινά μας τα μακιγιάζ, είτε είναι πρωί, είτε είναι βράδυ, εμπιστεύσουμε και δεν θα χάσεις, το ξέρεις. Κοίταξε, δεν ακυρώνει τη λάμψη και το Korean Glass Skin της Waterfall,
και δεν θα σου βγάλει λιπαρότητα ποτέ, γιατί είναι oil free. Δεν θα νιώσεις ποτέ ότι δεν περιποιείσαι το δέρμα σου, να νιώσεις τύψεις άμα είσαι εκτός 16 ώρες, 17 ώρες, 18 ώρες σπιτιού, γιατί θα έχεις βάλει, εννοείται serum booster αυτά από πριν, αλλά θα έχεις κλειδώσει με αυτά τα δύο θαύματα. Είναι θαύματα και γι' αυτό τα είδες και τα έβγαλα από τον SSR ετούτο, γιατί αυτά παιδιά είναι μονίμως, αυτά που σας δείχνω σήμερα, αυτά είναι στο μπουντουάρ μου. Δεν είναι μέσα, μέσα στα κουτάκια που έχω όλα τα προϊόντα από την κάθε εταιρεία. Αυτά είναι στο μπουντουάρ μου, στη συρταριέρα μου. Εντάξει, είναι στη συρταριέρα μου. Αυτά είναι κάθε μέρα στη ζωή μου. Σε προηγούμενη ζωή μάλλον είμαστε αδερφές. Συμφωνώ ή αγαπάς και εσύ Γιώτα πάρα πολύ τη δουλειά σου και τους ανθρώπους και θέλεις να λες μόνο αλήθεια. Γιατί παίζει και αυτό σαν περίπτωση. Που από αυτό που σε έχω καταλάβει και σε γνωρίζω τώρα κοντεύουμε πώς πάμε 2 χρόνια, νομίζω κάπως έτσι πρέπει να είναι. Λοιπόν, τώρα. Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος και εσύ μιλάς για κάτι πράγματα μικρά. Τέλεια κάλυψη, ματ αποτέλεσμα, το είδατε στο live, σου καλύπτει ακόμα και τατουάζ, δεν καταλαβαίνεις τι έχεις στα χέρια σου. Αν έχεις δουλέψει τηλεόραση, αν έχεις δουλέψει τηλεόραση και ξέρεις ότι έχουν πάρα πολλές απαιτήσεις από σένα, από τη δουλειά σου, θέλουν να βαφτούν, αλλά δεν θέλουν να βαφτούν, κάπως έτσι, έχεις μία πελάτησα, έχεις μία κοπέλα μπροστά σου, έχεις μία κυρία μπροστά σου, που της αρέσει πολύ ο εαυτός της και απλά θέλει μία ομοιομορφία, μία κάλυψη και ένα εφέ τηλεόρασης, τότε είσαι εδώ. Αν έχεις μπροστά σου μία γυναίκα, έναν άνθρωπο, γιατί μπορείς να κάνεις και σε άντρα, που θέλει να καλύψει τα πάντα και θέλει το αποτέλεσμα της πορσελάνινης της κούκλας να μην φαίνεται, τι θα γίνει. Γιατί έρχεσαι εδώ. Αυτά δεν τα δίνω, τα μοιράζομαι, είναι δικά μου. Εσύ θα κάτσεις εκεί. Λοιπόν, θέλεις λοιπόν όλο αυτό να συμβεί μπροστά στα μάτια σου, εδώ τώρα, και να καλύψεις τα πάντα, μα τα πάντα, είσαι εδώ. Ποιο θέλετε να βάλω. Αυτό το έχεις δει πολλές φορές σε μακιγιάζ, η αλήθεια είναι έτσι. Πες γεια, γεια. Ποιο θέλετε να βάλω, χωρίς να επηρεάσω εγώ, χωρίς να κοιτάω καθόλου. Ποιο να βάλουμε από τα δύο. Το μαύρο. Το μαύρο. Το μαύρο λέμε όλες. Μαύρο. Ας πιω λίγο τσάι. Το μαύρο. Καλά, όχι ότι δεν το περίμενα. Μαύρο. Μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά. Μαύρο. Ναι, αλλά αυτό μην το ξεχνάμε. Εγώ αυτό το αγαπάω, εντάξει. Yeah. Το μαύρο δηλαδή. Παιδιά, μαύρο. Καλέ, τι εκλογές. Εμείς δεν χρειάζεται να κατεβούμε εκλογές. Εδώ υπάρχει πανψηφί τέτοιο. Ομοφωνία. Παναγία μου. Black is the new orange. Αχ, κάποιος έχει δει αυτή τη σειρά. Λοιπόν, το μαύρο που δεν έχεις. Πάμε. Εγώ τα σφουγγαράκια τα πετάω. Τα ρίχνω μια πελισιά, όπως λέμε και εδώ στην Κέρκυρα. Παίρνω. Το αποτέλεσμα είναι φανταστικό με φυσική λάμψη, σαν κούκλας. Δεν μπορούσες να το περιγράψεις καλύτερα. Μήπως το βλέπετε. Εγώ δεν έχω λόγια. Μπορείς να βάλεις και κάτω από τα μάτια, ξέρεις γιατί. Γιατί έχει τόσα πολλά καλά συστατικά. Οπότε, αν δεν έχεις έντονους μαύρους κύκλους, όπως εγώ σήμερα για παράδειγμα, μπορείς να το βάλεις και να βάλεις απλά και λίγο από το κονσίλερ σου για κάλυψη. Κάνει για μελαχρινές, κάνει για ξανθιές, κάνει για τζίντζερ. Δες, αγαπημένη μου,
την κάλυψη. Δεν έχεις ξαναδεί τέτοιο πράγμα στη ζωή σου ποτέ. Και έχει και αντιλιακό. Να βαφτείς δηλαδή σε πόσο είμαστε, 1,5 λεπτό, πες μου εσύ. Πήγαινε μετά που θα αποθηκευτεί το live, γύρνα το πίσω, το βίντεο, να δεις τις ευριαγγίες, τους σπόρους, το σπυρί, την μπανάδα, αυτά, και έλα τώρα εδώ να δεις αυτό το πρόσωπο που απλά νομίζω ότι αγγίζεις την τελειότητα σε κάλυψη, αγγίζεις την τελειότητα σε υφή, αγγίζεις την τελειότητα σε αποτέλεσμα, και αν μετά κάνεις το 23, αν μετά κάνεις και την κίνηση ΜΑΤ, η κίνηση ΜΑΤ ποια είναι, νομίζω πρέπει να τη βγάλαμε sold out και σε χρόνο DT, η αντιλιακή η πούδρα με SPF 46, αν θα έβαζα σε νύφη, εννοείται. Εννοείται θα το έβαζα σε νύφη. Αλλά εξαρτάται τι νύφη έχω μπροστά μου. Αν έχω μία νύφη, δικό μου άνθρωπο που θέλει να τα καλύψει όλα, μπορεί να έκανα και layering για να της δώσω και τον globe του Dr. Edison. Επαγγελματικό αποτέλεσμα. Δεν λες τίποτα. Ξέρεις παλιά πόσο μας έπαιρνε να χτίσουμε τα foundation, να βρούμε τα primer, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο, για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Και τώρα κοκκινίζει η πούδρα. Όχι, ούτε καν. Η πούδρα είναι διάφανη. Είναι σε ελεύθερη μορφή και λογικά θα σας τελειώσει στο 9μηνο, 10μηνο με καθημερινή χρήση. Δεν τελειώνει ποτέ. Είναι 12 γραμμάρια. 12 γραμμάρια. 12 γραμμάρια. Να σου πούνε εδώ οι συνάδελφοι πόσο πουλάνε, πόσα γραμμάρια πουλάνε οι άλλες εταιρείες της ελεύθερης μορφής πούδρα. Εδώ δεν κοροϊδεύουν, παιδιά. Και επίσης γι' αυτό υπάρχει και ανταλλακτικό. Δηλαδή, παίρνεις, άμα θέλεις, μία φορά τη συσκευασία και μετά δεν τη ξαναπαίρνεις. Μετά θα παίρνεις μόνο το ανταλλακτικό, θα το ανοίγεις και θα βάζεις το προϊόν. Δεν ξέρουν καν αν φοράς κάτι. Απίστευτο, πραγματικά. Το βλέπετε, δεν είναι σοκαριστικό. Συγγνώμη δηλαδή, δεν είναι... Δεν θέλω να μειώσω. Κάθε εταιρεία κάνει τις δικές της προσπάθειες, αλλά εδώ είσαι σε άλλο level ξεκάθαρα. Εντάξει, λοιπόν, πάω τώρα να βαφτώ, γιατί το Big Woman, παιδιά, έχει και σκιάρες. Το Big Woman έχει και παλετάρες. Εγώ δεν έχω τις καινούργιες αυτές τις blingy blingy, αλλά έχω τη Supernova την παλέτα που είναι τέλεια και θα δεις πόσο γρήγορα και τι ωραίο μακιγιάζ θα κάνουμε. Λοιπόν, παίρνω τώρα ένα μολύβι φρύδιο. Σετάραμε, αυτό ήταν, εγώ δεν βάζω κονσίλερ. Αυτό ήταν. Το μολύβι των φρυδιών. Να σε κάνω πιο κοντά, ωραία, για να βλέπεις καλύτερα κι εσύ. Να είμαστε δίκαιοι και τίμοι. Το βλέπεις? Αυτό ήτανε. Καλέ, αυτή την παλέτα την έχω 2 χρόνια τώρα, θα σε τρελάνω. Και δεν τελειώνει ποτέ. Δεν τελειώνει ποτέ όμως. Λοιπόν, έφτιαξα τα φρυδάκια. Εντάξει, όχι απόλυτα. Περίμενε γιατί κάτι είδα τώρα εκεί. Βλέπεις, έχω μάθει να βάφομαι στο κινητό και δεν μπορώ να βαφτώ τώρα στον καθρέφτη. Λοιπόν, Κίκο Μιλάνο, το 3-in-1, το multitasker. Τα φρύδια έχουν αγριέψει επικίνδυνα με τη θεραπεία. Να το ξέρεις. Έχουν γίνει μπόμπα. Παίρνω την παλέτα. Κοιτάξτε, παιδιά, πόσο γρήγορα, Ποια σ' αρέσει. Θα πάμε λίγο σε γίνα και θα βάλουμε και ένα boom χρώμα. Πω, Bloody Mary, τι είπες τώρα, παιδιά, πόσο δίκιο έχει. Κάποτε αδειάζαμε το Beauty Bay ψωνίζοντας BH. Ακριβώς, BH. Εγώ παίρνω λοιπόν μία. Εδώ. Δες εδώ. Εντάξει. Καλησπέρα σας. Απλά ακουμπάς και βάφουμε. Προσοχή στην ποσότητα.
Παίρνεις λοιπόν την καφέ, την Λέω, BH λέω και κλαίω, Big Woman λέω και κλαίω βασικά. Γεια σας, καλησπέρα. Μια παραγγελία θα ήθελα να κάνω, όλο το Big Woman σπίτι μου. Ναι, γεια σας, τι, δεν μπορείτε να το στείλετε, θέλετε νταλίκα. Έρχομαι εγώ με τη δικιά μου την νταλίκα. Έχει ο φούρνος μας φορτηγά. Τι, είναι τα μισά sold out, τυχαίο. Ναι. Big Woman εκεί, Big Woman εκεί. Κουράστηκες να βαφτείς, δεν νομίζω. Λοιπόν, θέλεις να δεις και κάτι άλλο. Α. Έχεις κουραστεί, να βάζεις μολύβια, να μην βάφουνε. Έχεις κουραστεί, να θέλεις να βάλεις λίγο χρώμα στη ζωή σου, γιατί σ' αρέσει το χρώμα παντού, στα σκουλαρίκια σου, στα ρούχα σου, γιατί έρχεται το καλοκαίρι, από πού. Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Θέλεις να γίνουμε λίγο γαλαξιακές. Θα πάρεις την... Πώς σε λένε? Πίσκες. Δεν ξέρω πώς το λένε. Δεν με νοιάζει πώς το λένε. Εγώ τώρα θα πάω να βάλω αυτή που βλέπεις ότι... Αυτή έρχεται παντού μαζί μου. Και αυτή είναι που σας εντυπωσιάζει πάντα. Και αυτή είναι που πάντα με ρωτάς τι μολύβι φοράς κατά από τα μάτια. Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Δεν είναι μολύβι. Ετοιμάσου να πάθεις σοκ. Συγκλώ. Γεια σας. Ναι, γεια σας. Τον Big Woman θα ήθελα. Ναι. Τον Big Woman θα ήθελα να καταγγείλω. Που το μακιγιάζ πια μου παίρνει μόνο 5 λεπτά. Πού είναι η χαρά της δημιουργίας? Το βλέπετε. Κουράστηκα. Ήταν δύσκολο. Δεν θα το καταφέρεις. Απλά παίρνεις τη σκιά σου, τη βουτάς μέσα σε τέτοιες σκιές με τέτοια απόδοση. Ανοίγεις. Ακουβάς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν έβρεξα καν το πινέλο. Αυτό είναι για όταν θα το κάνουμε smoky bloody Mary. Με κάνεις και λέω τα επόμενα live που έχω κανονίσει. Δεν έβρεξα καν το πινέλο λοιπόν για εσάς που είσαστε επαγγελματίες, γιατί οριακά η Bloody Mary, επειδή δεν έχει χαρτί, δεν σημαίνει ότι δεν είναι επαγγελματίας. Αν τη δεις τι μακιγιάς κάνει, τι παντρέματα κάνει και τις γνώσεις της, εγώ θέλω να γίνει χτες επαγγελματίας. Ναι, Big Woman, ακούτε? Big Woman. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Έβαλα 2 σκιές μπροστά στα μάτια σου. 2 έβαλα, Τη λέω, τη λέω και αυτήν. Σε πόσο? Σε 2 λεπτά. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Πας τώρα να βάλεις το bronzer σου. Γιατί έχεις πάρα πολύ χρόνο, ξαφνικά. Εκεί που αγχωνόσουν να τελειώσεις γρήγορα, Παναγία μου, και ποτέ θα προλάβω και με περιμένουνε. Με δεν χρειάζεται άγχος. Και έχεις και τα πινέλα τα dress up, Πινέλα dress up δεν υπάρχουν καλύτερα. Παίρνεις τώρα το bronzer σου. Γκρίτζι είναι το... Πού το λέει καλέ? Δεν ξέρω ποιο είναι. Συγγνώμη, δεν το γράφει. Δεν το γράφει ποιο είναι. Κάνεις εκεί τα contouring σου, αλλά ανωδικά. Τα λαλί. Να το. Είναι τα καλύτερα πινέλα, και τα καλύτερα πινέλα για μας που δεν τους φερόμαστε και όπως πρέπει, να ξέρεις. Και πλήνε βάλε που τα έχω εγώ, δεν μπορώ να βάψω με άλλα πινέλα. Δεν μπορώ να βάψω. Είναι αξεπέραστη η ποιότητά τους. Πάει το ήλιο καμένο. Έλα το ήλιο καμένο το look. Έλα λίγο να ζεστάνω και το μάτι. Έλα λίγο. Έλα το ήλιο καμένο παντού. Έλα να φέρουμε το καλοκαίρι μαζί. Μάλλον τα ονόματα είναι τα ζώδια. Έλεος. Μόνο εσύ θα το έλεγες αυτό. Δεν υπάρχει. Αγάπη, είναι μία φίλη εδώ. Τη λένε Τωρίνο. Δουλεύει στα ΚΤΕΛ. Αλλά θα μπορούσε να τη λένε Γκουγκλίνο. Δεν υπάρχει. Το πώς αρπάζει. Το πώς τα βρίσκει. Το πώς τα λέει, δεν έχει περάσει σε άλλο επίπεδο.
Πάρα πολύ έξυπνη. Ατακαδόρα. Τέτοια άτομα θα ήθελα να είναι σε τηλεόραση, σε εκπομπές. Λοιπόν, ο ήλιος μου δώσε την αγάπη του, με φίλησε παντού. Παντού, λέω, με φίλησε ο ήλιος. Στέφανε, με φίλησε παντού. Τι εννοείς? Με φίλησε παντού στο πρόσωπο. Α, ναι. Ε, ναι. Τι εννοείς, λέει, το μυαλό σας. Αμέσως. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και την τσαχπινιά μας. Τούτος εδώ με κοιτάει και γελάει. Πού θα έπρεπε να με φιλήσει, δηλαδή? Άντρες. Άντρες. Λοιπόν. Εγώ τρελαίνομαι που ανοίγουν τα πινέλα εκεί στη μέση που... Ναι. Θα βάλω τώρα εγώ εδώ να ανοίξω και λίγο το μάτι. Ατακά δώρα με λένε. Δεν ξέρω. Εντάξει. Ατακά δώρα, αγάπη. Mm. Δεν υπάρχει, σου λέω. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τι εννοείς αμέσως και οι άλλοι? Παιδί μου, με φίλησε ο ήλιος παντού. Α, πονηρά μυαλά έχετε. Εγώ τίποτα δεν εννοώ. Καθαρίζω λοιπόν εδώ με τη σκιούλα μου. Γελάνε όλοι. Θα φύγω άμα με κοροϊδεύετε. Λοιπόν, μάσκαρα. Πες μου πού να σε βρω. Τη βρίσκω όμως, γιατί τη βάζω με το κουτί. Αυτό που μου είπατε στα DMs, βλέπεις, σας ακούω, ε. Για να τη βρίσκεις, λέει, μέχρι να φτιάξεις αυτά που φτιάχνεις, μην το πετάξεις στο κουτί. Και είχατε τόσο δίκιο. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τη μάσκαρα, τη γαλαξιακή, και αυτή η γαλαξιακή, όπως και οι σκιές, παιδιά. Απίστευτο. Ποιος εγώ που θα μιλάω έτσι για βουρτσάκια που είναι και σιλικονάτα κιόλας. Που δεν ήθελα να τα βλέπω παλιά, δεν καταλαβαίνεις. Αλλά δες εδώ. Το βλέπεις. Μένα πέρασε. Αγάπη, ξέρεις από Βέσπα? Ξέρει αυτός. Ξέρει αυτός από Βέσπα? Mm. Εσύ ξέρεις από Βέσπα? Γεια σας. Γεια σας. Τι λέγατε? Τι μου λέγατε? Μου λέγατε κάτι? Ένα χέρι. Δεν βάζω δεύτερο. Θα κουμπίσω το φρύδι. Και επειδή θα πάω με τις μηχανές, καταλαβαίνεις. Αυτά που πήγα, άκλα αυτά πήγαν όταν ήρθα τα Jazz Up. Να σου πω κάτι. Το Big Woman δεν θα είχε κάτι λιγότερο από την τελειότητα και στα πινέλα. Τι λες? Ποια μάσκαρα είναι αυτή? Είναι η μάσκαρα που λέγεται «Φτάνω στο Θεό, το καλύτερο που μου έχει τύχει είσαι εσύ γι' αυτό». Λες να μου κόψουν το live? Δεν τραγουδάω άλλο. Δεν τραγουδάω άλλο. Φοβάσαι να βάζεις, γιατί δεν ξέρεις πού θα φτάσεις, κατάλαβες. Φοβάσαι λίγο, να το ελέγχετε λίγο το θέμα, γιατί εδώ έχουν αγριέψει τα πράγματα. Να το ελέγχετε και να σταματάτε, μην παθαίνετε. Γιατί σε λίγο ακουμπάμε φρύδι. Δεν θα βάλω άλλο, γιατί καταλαβαίνεις ότι πάει να γίνει μία έως πολύ υπερβολή. Ποια είναι η μάσκαρα? Από MP Shop, MP Pharma, Lash Boost μάσκαρα. Ό,τι προλάβω θα σας τα βάλω στο story, γιατί με περιμένουν εδώ, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, δεν θα φύγουμε όμως άμα δεν βάλουμε και τα στοράκια λίγο να τα βρουν αυτά που θέλουν, έτσι αγάπουλα μου. Λοιπόν, κορεάτικο περίγραμμα χιλιών, δεν ξέρω ποιο είναι, δεν ξέρω ποια εταιρεία είναι. Είναι η Ζεϊζάνγκ. Αγορά, παλιά αγορά.
Εδώ. Είναι η Ζιζάνγκ. Δεν πάω μέχρι πίσω-πίσω έχουμε πει, γιατί δεν τα θέλουμε να είναι λυπημένα τα χυλάκια μας μετά από λίγη ώρα ντάση. Θα πάω με το 200 μου. Τι πεθαίνεις, γιατί, τι έπαθες. Να το, το 200 και μάντεψε, θα πρωτοτυπήσουμε πάλι. Lip oil. Aurora. Ορίστε. Αυτό ήταν. Και φύγαμε. Να το. Να το. Εντάξει, δεν έκανα και σπάσιμο. Μια χαρά. Πώς σας φάνηκε. Αποκλείεται να το βάλω αυτό, ε. Ναι, μωρέ. Δεν το χρησιμοποιώ ποτέ. Πρέπει να έχω χαλάσει μια εξάδα από το καιρό που το ανακάλυψα. Έλα, πώς σας φάνηκε, αλήθεια. Κορεάτικα όλα, εκτός από αυτά που δεν έχω. Μάσκαρα δηλαδή δεν είναι κορεάτικη, το κραγιόν δεν είναι κορεάτικο, το bronzer, όλα τα άλλα είναι κορεάτικα. Πόσο γρήγορα βαφτήκαμε με αυτά τα δύο μαγικά πράγματα. Και αυτό έρχεται και μαζί σου όπου πας, και κάνεις ανανέωση όπου και να είσαι στο δευτερόλεπτο. Δηλαδή, έχει περάσει το 2ωρο, το 3ωρο, περπατάς στην παραλία, μπορεί να μην έχεις πάει για μπάνιο, έρχεσαι και από πάνω, γιατί μου λες πώς να το κάνω, θα κάνεις ταμποναριστή κίνηση. Το χρώμα που βλέπεις δεν είναι το χρώμα της πούδρας, είναι το χρώμα από την ανανέωση όταν το παίρνω μαζί μου και κάνω μετά από ώρα που το έχω στη τσάντα. Κατάλαβες. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε. Να έχετε μία καλή και ευλογημένη Κυριακή και θα τα πούμε το βράδυ με εκπλήξεις. Εντάξει, σας ανεβάζω σε story ό,τι θυμηθώ και πάμε τώρα να περάσουμε μία πολύ ωραία και ευλογημένη Κυριακή, είτε με δουλίτσες, είτε με μία βόλτα, είτε με βόλτα και δουλίτσες, είτε σπίτι. Εντάξει, σας φιλώ, σας αγαπώ και τα λέμε το βράδυ. Γεια σας!